5 και 5 στο κόκκινο. Χαίρετο σας κυρίες και κύριοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Στο ραντεβού μας και σήμερα εδώ στο κόκκινο και σε όλα τα κουκκινάκια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους εργαζόμενους σταθμούς. Χαίρετό σας φιλάω όλους, να είστε όλοι καλά και βεβαίως όσοι μας βλέπετε στο ίντερνετ, στο Facebook, στις πλατφόρμες, στο YouTube, όπου μπορούμε δηλαδή, όπου μπορούμε να ξεμητήσουμε και να πούμε την άποψή μας και τη φωνή μας σήμερα που η Νέα Δημοκρατία και οι Παπαγάλοι προσπαθούν ως έναν βαθμό μεγάλο να αξιοποιήσουν τον πόνο και τον άδικο χαμό των ανθρώπων στη Μαρφίν. 10 χρόνια μετά από αυτή την ιστορία δεν έχει διελευκανθεί αυτή η υπόθεση και υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα και σε πολύ σοβαρές ευθύνες. Σε μια τεράστια μαζικότατη διαδήλωση που είχε γίνει εκείνη την εποχή, αν θυμάστε καλά, χτυπήθηκε προβοκατόρικα αυτή η τεράστια λαϊκή
διαδήλωση, φυσικά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και άνθρωποι. Τόσο απλά και τόσο καθαρά. Είναι στη λογική του νόμου της τάξης της ασφάλειας και ότι εμείς δεν ξεχνάμε τα θύματα της τρομοκρατίας και αυτό το αφήγημα της ανοησίας που χτίζει χρόνια τώρα η οικογένεια Μητσοτάκη, συνολικά και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την έχουμε ζήσει στην ασφάλεια της δεξιάς πάρα πολύ καλά, πάρα πολλά χρόνια και σε πολύ δύσκολους καιρούς και σε πρόσφατους καιρούς. Η ασφάλεια και η δεξιά νομίζω είναι ταυτόσιμες έννοιες, όμως όταν πέφτει το γκλοπ πάνω στο κεφάλι του ανθρώπου που διαμαρτύρεται. Τελεία και παύλα. Μη ξεχνιόμαστε. Και στο κομμάτι, στο πώς αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία και η δεξιά όλα τα ζητήματα που τα θεωρεί ασφάλεια, αλλά δεν είναι ασφάλεια. Είναι θέμα δικαιωμάτων, είναι θέμα δεδομένων προσωπικών, είναι θέματα δημοκρατίας. Σας λέω πολύ απλά ότι η λογική τους να βάλουν το προσφυγικό στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην αρχή ως φοβερή ιδέα και ότι δεν χρειαζόταν Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής γιατί το προσφυγικό πρόβλημα είναι θέμα ασφάλειας, αντίληψη είναι. Ότι οι φυλακές και τα καταστήματα φυλακών είναι στο Υπουργείο του κ. Χρυσοχοίδη και όχι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αυτό το φοβερό υπερυπουργείο και αυτός ο φοβερός Σούπερμαν υπουργός, νομίζω ότι ο υπουργός αυτός μπορεί να συνδυαστεί πολύ καλά και με τον άλλον άφαντο υπουργό, τον Κικίλια. Είναι υπουργός υγείας σε πανδημία, δεν ξέρουμε πού είναι ο υπουργός. Πού είναι ο υπουργός, τον είδαμε όταν κουρεύτηκε. Από εκεί νομίζω ήταν και η ιστορία που θυμηθήκαμε και το κούρεμα του Διονύση Σαββόπουλου σε ένα δίσκο που είχε βγάλει όταν πήδαγε τη βάρκα. Τότε εμείς που είμαστε παλιοί ραδιοφωνατζίδες. Εκτός αυτών, το λεγόμενο περιβαλλοντολόγο νομοσχέδιο Χατζηδάκη, μία λέξη είναι αυτή, το οποίο έχει έρθει στη Βουλή και θα μας έρθει καπέλο, έχει κάποια σχέση με την πανδημία, τις πανδημίες ή τις επιδημίες ή αυτό που λέμε την αλλαγή του περιβάλλοντος, καθώς από ό,τι καταλαβαίνω και από όσους τα διαβάζω και θα το ακούσετε σήμερα σε αυτή εδώ την εκπομπή, η κλιματική αλλαγή έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Είναι για αυτό που ζούμε σήμερα με την πανδημία του κορονοϊού. Έτσι λένε οι βιολόγοι. Ακούστε μια άποψη σήμερα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πανδημία, κορονοϊός, Χατζηδάκης. Ωραίο θέμα, εδώ στο παρατηρητήριο. Οι πέντε άξονες που παρουσίασε για τον τουρισμό και την βοήθειά του, βοήθειά μας, ο κύριος Θεοχάρης. Αν είδατε εσείς πρόταση στους πέντε άξονες για το τι ακριβώς θα κάνουν, ελάτε να μου το πείτε. Θα το κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό, διότι χιλιάδες άνθρωποι κρίνονται από την αδράνεια αυτής της κυβέρνησης. Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση ρεπόρτερ. Μας λέει τι συμβαίνει, γενικώς. Τι κάνει δεν μας λέει. Μας λέει με τα μυστικά κονδύλια. Έχει μια τάση η δεξιά με τα κονδύλια, πόσο μάλλον τα μυστικά. Έχει ένα κουσούρι. Τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών, τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Πολιτισμού, κύριε Σαμαρά, τα θυμάστε, το αμαρτωλό ταμείο, πώς δεν το θυμάστε. Και εμείς το θυμόμαστε. Το πληρώσαμε. Τώρα θέλει και ο κύριος Μηταράκης μυστικά κονδύλια. Για να πιάσει τους πράκτορες, το προσφυγικό που μας φέρνουν τους πρόσφυγες. Με τις βάρκες ή με τα υποβρύχια ή τους στέλνουν από τον Εύρο. Το Θουβού να πάρετε. Πώς θα πληρωθεί ο Θουβού. Από τα μυστικά κονδύλια. Το κατανοήσαμε πλήρως. Δουλειές, δουλίτσες και περίεργα παιχνίδια είναι αυτά. Περίεργα παιχνίδια που έχουν και σχέση νομίζω με τις γενικότερες υπογραφές που βάζετε και δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας, απορώ. Για αυτό το περιβόητο, για αυτή την περιβόητη συμφωνία ειρήνη που έχει υπογράψει η κυρία Δένδια, που αφορά στο προσφυγικό φαίνεται από τη μία, δημιουργώντας νέα δεδομένα για το προσφυγικό στην Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, αλλά από την άλλη κλείνοντας το μάτι στη διανομή όπλων της Ευρώπης στην περιοχή της Λιβύης. Τι ακριβώς παιχνίδι παίζεται εκεί, να μάθουμε. Ξέρουμε, γνωρίζουμε και θα ενημερώσουμε. Αυτά και άλλα πολλά εδώ σήμερα στο παρατηρητήριο. Να είστε όλοι καλά, καλή ακρόαση, καλή θέαση. Χτυπήσατε κύριε Λιντάτ, πώς πέσατε. Τζουτζούνε πέταξε το νερατζάκι. Ερέδιπτα. Εμπρός, στον ύμνο της κόλλησης. Μάλιστα.
πολύ σχολή είναι κρίσιμη πολύ και οι καλοί της μάθητε δεν ξεκουράζονται ποτέ. Όταν βγάλω τη σχολή θα μαμίβομαι πολύ και για να περνώ καλά θα υπομισθώ βαρύ πολλά. Κανείς μας δεν θα κλείνει μάτι. Γιατί θυμόμαστε ότι από τις πρώτες μέρες αυτό που καταλάβαμε όλοι είναι ότι δύο τουλάχιστον χώροι, τρεις τουλάχιστον χώροι θα πληγούν πάρα πολύ από τα μέτρα και από την πανδημία βεβαίως. Ο πρώτος κυρίαρχος, για να μην χρειαρώ, είναι ο χώρος του τουρισμού με την ευρία έννοια του. Από το κατάλημα μέχρι τον περιπτερά, από όσους δηλαδή που είμαστε και μπόλικοι, έχουμε μια σχέση με αυτό που λέμε τουριστική παροχή ή τουριστικό προϊόν. Η αρμόδια τομεάρχης στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, η Κατερίνα Αντοπούλου είναι μαζί μας. Νομίζω ότι έχουν οριμάσει πλήρως συνθήκες πια, έχουμε απόλυτη εικόνα για να μας δώσει και την εικόνα αλλά και τις προτάσεις που έχει το κόμμα για να μπορούμε να αντέξουμε ή να αντέξουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι από αυτή τη κρίση. Κατερίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους. Πράγματι, ο ελληνικός τουρισμός επέμπει SOS, όχι μόνο ο ελληνικός, όμως παγκόσμια κρίση για τον τουρισμό είναι πρωτόγνωρη. Ο τουριστικός χάρτης αλλάζει, επιχειρήσεις κινδυνεύουν με λουκέτα παγκοσμίως. Μία αντίστοιχη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση είναι ότι με τον ιό SARS πριν αρκετά χρόνια οι διεθνείς αφήξεις είχαν πέσει 0,4% ενώ για φέτος οι προβλέψεις για τη μείωση των διεθνών αφήξεων είναι στο 30%. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως μπροστά μας έχουμε ένα εφιαλτικό σενάριο που μοιάζει ειδικά τη χώρα μας να την κλειδονίσει πολύ περισσότερο λόγω της πολύ μεγάλης εξάρτησης που έχει και από τον τουρισμό και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που λέμε εμείς, είναι ότι χρειάζεται κατά προτεραιότητα να στηριχθεί ο τουρισμός, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, προκειμένου να μην συμπαρασύρει στον πάτο του βυθού ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Συμμετέχει περίπου στο 20% του ΕΠ ο ελληνικός τουρισμός. Επίσης, έχει πολύ μεγάλη διασυνδεσιμότητα με όλους τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Δηλαδή, για κάθε ένα ευρώ που μπαίνει τουριστικού εσόδου, το ΕΠ μας αυξάνεται κατά 2,65. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι θα πει αν 360.000 εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση μείνουν άνεργοι, τι θα πει αν 50.000 επιχειρήσεις βάλουν λουκέτο. Πώς θα ζήσει δηλαδή ο εργαζόμενος, ο σερβιτόρος, ο άνθρωπος που εργάζεται στο τουριστικό κατάλημα, σε ένα μαγαζί στα νησιά, πώς θα βγάλει όλη τη χρονιά, εάν δεν εργαστεί φέτος. Δυστυχώς λοιπόν εδώ η κυβέρνηση δεν απαντά. Έβγαλε χθες ο κύριος Θεοχάρης 5 άξονες για το περίφημο σχέδιο της κυβέρνησης για τον τουρισμό. Αν το διαβάσετε, θα δείτε ότι πέρα από 5 ευχολόγια, 5 ευχές, δεν έχει το παραμικρό σχέδιο. Αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία δεν ξέρουν ούτε πώς θα ανοίξουν, δεν έχουν βγει τα υγειονομικά πρωτόκολλα, πώς θα πιάσει τη βαλίτσα ο άλλος, πώς θα σερβίρει τον καφέ, αν θα σερβίρει φαγητό, ποια δωμάτια μπορεί να καλύψει, άρα με τι πληρότητα θα ξεκινήσουμε. Δεν έχει βγει ούτε ένα μέτρο στήριξης πραγματικής. Τους έχουν σφραγίσει επιταγές, τους έχουν κόψει τα ρεύματα. Και φυσικά δεν υπάρχει επιδότηση της εργασίας. Υπάρχει επιδότηση της ανεργίας, ό,τι υπάρχει στους άλλους κλάδους. Άρα φέτος δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσει ο τουρισμός, πώς θα λειτουργήσει και τι θα αποφέρει αυτό στην οικονομία μας. Εμείς λοιπόν λέμε ότι χρειάζεται μια πολύ γενναία παρέμβαση και θα μου πεις εσύ αν έχω το χρόνο να βάλω και τους δικούς μας άξονες. Πώς δηλαδή εμείς θεωρούμε ότι θα επανεκκινήσει ο τουρισμός. Φυσικά, γι' αυτό γίνεται η κουβέντα, βεβαίως. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή για να τρέξει ο τουρισμός, αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει πρώτον προορισμός. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει. Να υπάρχει αγορά. Αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή αγορά και η Κίνα είναι κλειστές αγορές και να υπάρχει και τράνζιτ, να υπάρχει μεταφορά δηλαδή. Ξέρουμε όλοι ότι οι αεροπορικές εταιρείες καταραίουν η μία μετά την άλλη, ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά πακέτα διάσωσης, δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται με την Αιτζίαν. Άρα λοιπόν είμαστε σε χαρτογράφητα νερά. Τι χρειάζεται να δημιουργήσουμε τουρισμό.
Μιλάει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ για ένα πολύ γενναίο πακέτο, ένα πρόγραμμα διακοπών για όλους, πρακτικά να στείλουμε τους Έλληνες διακοπές. Φαντάζει αυτό φιλόδοξη πολυτέλεια? Όχι. Όχι, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να κρατηθούν τόσες χιλιάδες επιχειρήσεις ζωντανές πολλών και διαφορετικών κλάδων, από τα ταξί και τα ταξιδιωτικά πρακτορία μέχρι τα καταλήμματα και τα εστιατόρια. Να κρατηθούν τα νησιά, νησιωτική πολιτική. Έχουμε λοιπόν υπολογίσει, Κώστα, πως με 1,5 δις μπορούμε να στείλουμε περίπου 5.000 Έλληνες να κάνουν διακοπές. Όχι με συγκεκριμένα χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια, γιατί ο στόχος είναι να πάνε. Να πάνε για να κινηθεί η αγορά, να διατηρηθεί η ρευστότητα, να καλυφθεί η διαμονή τους, να καλυφθεί η μεταφορά, και για 500 περίπου χιλιάδες πιο ασθενείς, πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, να καλυφθεί και η σύντηση. Αυτό λοιπόν εξασφαλίζει ότι διατηρείται ρευστότητα και ροή ζεστού χρήματος στην αγορά, αλλά επιστρέφει και μεγάλο κομμάτι πίσω μέσω των φόρων. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Τι άλλο χρειάζεται όμως για να νιώσει ο επιχειρηματίας ασφαλής για να ανοίξει? Χρειάζεται στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σημαντικό είναι να σημειώσουμε πως 99,8% των τουριστικών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας. Mm-hmm. Άρα στήριξη mm-hmm. στην πραγματικότητα όλων των επιχειρήσεων με κρατική ενίσχυση, μία επιστρεπτέα. Χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν και εθνική πόρη υπάρχουν. Το περίφημο μαξιλάρι των 37 δις. Χρειάζεται να επιδοτηθεί η εργασία κατά προτεραιότητα σε αυτόν τον κλάδο. Εάν δεν επιδοτηθεί, αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις έχουν συσσωρεύσει τέτοιο βάρος, τέτοια πίεση από την απλή αναστολή των φόρων, από τα ενίκια, από τις αποζημιώσεις των τουριστών που έδωσαν προκαταβολή, από το ότι είχαν προκαταβάλει οι ίδιοι τα λειτουργικά εξοδόλης της χρονιάς, ανακαινήσεις, προμήθειες, που έχουν εγκλωβιστεί κυριολεκτικά. Άρα θα πρέπει να τους βοηθήσεις και με τα λειτουργικά εξόδια. Επαναφέρουμε φυσικά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, την προεκλογική, για μείωση φόρων. Μείωση φόρων εστίαση και διαμονή, 11,6%. Και συζητούμε και τη μείωση των τελών μετακίνησης. Αξίζει εδώ να αναφερθούμε στην πρόταση του Νεκτάριου της Σαντορίνη για το μεταφορικό ισοδύναμο, που εμπίπτει και στο πρόγραμμα που είπαμε στην αρχή. Το διακοπές για όλους στο πακέτο που λέμε. Λοιπόν, οι Έλληνες μπορούν με τα χρήματα που ήδη έχουμε φροντίσει να αφήσουμε ως παρακαταθήκη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσουν 4 εισιτήρια ο κάθε Έλληνας πολίτης, 2 Leisure Tour. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα μπορέσουν να αποζημιωθούν και για μετακίνηση στα νησιά. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να μετακινηθεί στα νησιά για να μπορέσουν να ζήσουν. Το πιο κρίσιμο όμως όλων είναι η υγεία. Διότι αν δεν είμαστε ασφαλείς, δεν θα ταξιδέψουμε. Και δυστυχώς τα νησιά υστερούν πάρα πολύ σε υποδομές υγείας. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα νοσοκομείο αναφοράς σε κάθε περιοχή και φυσικά μαζικά προληπτικά τεστ και για τους τουρίστες και για τους εργαζόμενους και για τους ντόπιους, για τους κατοίκους. Κάτι που υστερεί η κυβέρνηση. Κλείνω με μία σύντομη αναφορά στο branding. Γνωρίζουμε πως το 50% περίπου της επιτυχίας μιας τουριστικής πολιτικής έχει να κάνει με την προώθηση και την προβολή της χώρας. Άρα, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να στραφούμε σε αγορές που έχουν χαμηλή νοσηρότητα, σαν την Ελλάδα, για παράδειγμα, αραβικές χώρες, Ισραήλ, Βαλκάνια. Αυτό όμως για να γίνει χρειάζεται έναν πολύ ισχυρό ΕΟΤ. Να σας θυμίσω εδώ ότι τα κονδύλια του ΕΟΤ έχει πετσοκόψει η κυβέρνηση, και τότε είχαμε προειδοποιήσει ότι το κάνει για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. Δυστυχώς, Κώστα, ήρθε πάρα πολύ νωρίς να μας επιβεβαιώσει η κυβέρνηση. Αναφέρομαι φυσικά στην κατάπτυστη απευθείας ανάθεση μέσω πράξης νομοθετικού περιεχομένου στη marketing της όλης της τουριστικής προβολής της χώρας, των Δήμων και του Υπουργείου. Είναι μία πράξη ντροπής, είναι ένα σκάνδαλο πρώτου μεγέθους. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λέει όλη η αγορά, διότι αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν μέσα στον κορονοϊό να διαλύσουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Δίνοντας απευθείας ανάθεση χωρίς αντικείμενο, χωρίς συγκεκριμένο ύψος, συμβασιοποιημένο αντικείμενο, όλη την προώθηση της χώρας. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιον εξυπηρετεί η marketing κρίση, ποια συμφέροντα υπηρετεί ο ΣΕΤΑ. Ναι, ξέρουμε. Πώς δεν ξέρουμε? Και η ανάθεση έχει το θέμα της, και η εταιρεία έχει τα θέματα της, και η αντίληψη που έχουν συνολικά οι άριστοι δημιουργεί θέμα. Ο Θοχάρης που εντοπίζει, ή τουλάχιστον από τις 5 άξονες, τι θεωρείς ότι αξίζει τον κόπο να το στηρίξουμε?
Καταρχάς, να σημειώσουμε ότι αξίζει τον κόπο να επικροτήσουμε θετικά ότι εμφανίστηκε ο κύριος Θεοχάρης σε μια ερώτηση του Κινάλη στη Βουλή, διότι είναι άφαντος δύο μήνες τώρα. Εμείς είχαμε πάρει την πρωτοβουλία πολύ έγκαιρα, πριν ξεκινήσουν τα περιοριστικά μέτρα, να του ζητήσουμε να μας καλέσει όλους τους τομεάρχες όλων των κομμάτων και να συμβάλλουμε με προτάσεις, όπως δεν έχουμε σταματήσει να κάνουμε. Δυστυχώς από τότε έχει εξαφανιστεί. Βγάζει κάποιες συνεντεύξεις, οι οποίες είναι εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Τις προάλλες μας είπε ότι ο ελληνικός τουρισμός, ο στόχος του είναι να λειτουργήσει κανονικά από 1 Ιούνιου. Πώς θα λειτουργείς, χωρίς αεροπορικές, χωρίς ξενοδοχεία να λειτουργούν, χωρίς τουρίστες. Θέλω να πω ότι αυτή όμως η ανευθυνότητα ενός υπουργού που αρκείται στο να βγάλει 5 άξονες, ναι, θέλουμε υγειονομικά πρωτόκολλα, ναι, θέλουμε branding, ναι, θέλουμε νέες αγορές, δεν συνοδεύεται από ένα τεκμηριωμένο συγκροτημένο σχέδιο. Αυτό κατάλαβα, ναι. Έχει συστήσει την περίφημη Επιτροπή Διαχείρισης της Κρίσης, αυτό που του ζητούσαμε από την αρχή. Λέγαμε δηλαδή ότι σε μια τόσο πρωτοφανή και μεγάλη κρίση, όπως υπάρχει ο Τσιόδρας στην υγεία, αφήνω κατά μέρους την κριτική την πολιτική που ασκεί, θα έπρεπε να υπάρχει ένας αντίστοιχος στρατηγός στη διαχείριση της κρίσης για τον τουρισμό. Έφτασε λοιπόν τις προάλλες μετά από δύο μήνες να συστήσει μια Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσης όπου συμμετέχει ο Υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας και συνεργάτες του Υπουργού. Πραγματικά δεν ξέρω ποιο κοροϊδεύουν. Νομίζω ότι κοροϊδεύουν τον εαυτό τους. Διότι η κρίση που θα συμπαρασύρει τη χώρα μας, ο ελληνικός τουρισμός, θα είναι τόσο μεγάλη και τόσο βαθιά, που δύσκολα θα ξαναβγούμε. Δηλαδή στα χρόνια των μνημονίων, ο τουρισμός ήταν αυτό που συμπαρέσυρε τη χώρα. Ήταν αναπτυξιακό εργαλείο στα χέρια μας. Και αυτή τη στιγμή έχει γίνει εργαλείο ύφεσης. Μάλιστα. Και έχει κάνει μια πολύ ωραία αναφορά, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε. Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς ανέφερε λοιπόν στην ομιλία του δέσμευσή του πως 20% των πόρων από το πακέτο επανεκκίνησης θα κατευθυνθούν στον τουρισμό. Ακριβώς λόγω της μεγάλης αξίας και βαρύτητας που είχε για την ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη. Εδώ δεν έχουμε ακούσει ότι θα πάει ούτε ένα ευρώ. Εδώ δεν έχουμε ακούσει ότι θα πάει και πουθενά στην ανάπτυξη. Οπότε... Ναι. Ωραία. Κατερίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι δώσαμε τους δικούς μας άξονες, τους άξονες της παρουσίασης του κ. Θεοχάρη ως πρόσωπο. Ότι υπάρχει δηλαδή αυτό κατ' σύγκριση, ότι ο Θεοχάρης είναι εδώ. Υπάρχει δηλαδή, ζει υγιής και το ερχόμαστε στη μακροζωία. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω οι προτάσεις του δεν έχουν. Είναι κενές περιεχομένο. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Καταρίνα. Preziosa e fragile, instabile e precaria, chiara e magnetica, leggera come l'aria, sempre moderna anche quando è fuori moda, sempre bellissima cammina per la strada, all'orizzonte, dietro la fronte, sul palcoscenico e dietro le quinte. Allenami, insegnami a vivere con te. Viva la libertà! Viva la libertà! Viva la libertà! Viva la libertà! Mettila in pratica, senti che bella è, quanto è difficile. E non si ferma mai, non si riposa mai. Ha mille rughe ma è sempre giovane. Ha cicatrici qua, ferite aperte là. Ma se ti tocca lei ti guarirà. Ha labbra morbide, braccia fortissime. E se ti abbraccia ti libererà. Viva la libertà! Viva! La libertà! 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 Από τις εκπομπές μου στο κόκκινο, από την υπέροχη αυτή διαδρομή στο κόκκινο, έναν άνθρωπο που συνάντησα και νωρίτερα πριν το κόκκινο, αλλά ήδη στο κόκκινο κάναμε καλές κουβέντες, είναι ο Γιώργος Φλωράς. Ήταν τότε μέρος διοίκησης του επαγγελματικού επιμελητηρίου. Σήμερα είναι στο επαγγελματικό επιμελητηρίο, δραστηριοποιείται, δεν είναι μέρος διοίκησης, αλλά έχει δράσει.
Και αξίζει τον κόπο να δούμε ακριβώς τους χώρους, τους κλάδους και αυτό που λένε η επόμενη μέρα πού θα πληγεί. Τι να δούμε ποιος θα πληγεί. Να λοιπόν ένας από τους ανθρώπους που μπορεί να μας εξηγήσουν πολύ καθαρά για ποιους κλάδους μιλάμε, τι φόβοι υπάρχουν, τι πολιτικές εκπονούνται και τι πρέπει να γίνει. Γιώργο, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω μετά από πολύ καιρό. Ελπίζω να το πούμε και από κοντά. Και εγώ χαίρομαι πολύ. Και να θυμίσω ότι γνωριστήκαμε γιατί τότε ήταν οι αγώνες για αυτούς που είχαν πέσει έξω από την προηγούμενη κρίση. Για αυτούς οι οποίοι ήταν οι οφειλέτες, για αυτούς που ήταν οι ανασφάλιστοι. Και έγινε ένας τεράστιος αγώνας τότε για εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και μικρούς επιχειρηματίες. Ζώντας και εγώ τότε μέσα σε εκείνη τη δίνη της καταστροφής, ένιωθα ότι έπρεπε να βγω μπροστά και να φωνάξω. Και δυστυχώς ζούμε ανάλογες εποχές. Δυστυχώς, εκεί που περιμέναμε ότι ο εφιάλτης τελείωσε, επανερχόμαστε σε μια ίδια τραγωδία, που κάποιος θα πει, έχετε την εμπειρία εσείς. Εμπειρία μπορεί να έχουμε από τις καταστροφές, αλλά δυστυχώς έχει εξαντληθεί κάθε εικμάδα διάθεσης και κουράγιου να την πολεμήσουμε. Όμως, έχουμε ένα δεδομένο το οποίο δεν το είχαμε τότε. Και νομίζω σε αυτό και ο Τσίπρας και τα άλλα μας στελέχη, σωστά το λένε. Και συμφωνώ και εγώ και ότι τότε ήμασταν τα pigs, σήμερα σε αυτή την κρίση είναι το σύνολο. Στην προκειμένη περίπτωση εμείς έχουμε ή είχαμε, δεν ξέρω που έχει πάει, αν το έχουν ξεπουπουλιάσει, αυτό το λεγόμενο μαξιλάρι, δηλαδή έχουμε αυτή τη δυνατότητα να πάμε διαφορετικά. Έχουμε ένα πρόβλημα, το 20% του εισοδήματος της χώρας είναι ο τουρισμός ο οποίος θα πληγεί. Εγώ είδα και τις απόψεις του κύριου Τροχάρη, ήταν ωραίες ευχές, δεν βλέπω σχέδιο. Θα μπορούσε η χώρα δηλαδή να μην φτάσει στην κατάσταση του 11, 12, 10, 13, γιατί φοβάμαι να είναι και χειρότερη, αν είχαμε άλλες πολιτικές. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα πολύ γενικό πολιτικό σχόλιο, αλλά πες μου εσύ τι βλέπεις με την εμπειρία που έχεις. Καταρχήν να πω ότι αυτές οι εβδομάδες, οι τελευταίοι δύο μήνες με έχουν βρει πολύ μέσα στα πράγματα. Μιλάω με πάρα πολύ κόσμο από πάρα πολλά επαγγέλματα εξαιτίας του ρόλου που παίζουν σε διάφορα ζητήματα. Πρώτον, υπάρχει μια παραδοχή ότι η νυν κυβέρνηση δεν ευθύνεται για την κρίση που έχουμε. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν υπάρχει συζήτηση. Υπάρχει δεύτερη παραδοχή όμως, ότι η έξοδος από την κρίση είναι καθαρά ευθύνη της κυβέρνησης. Και της εκάστοτε, είτε είναι αυτή τώρα, είτε ήταν κάποια άλλη. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι και πριν 5 χρόνια άλλη κυβέρνηση ανέλαβε τα προβλήματα του παρελθόντος και είχε την ευθύνη να τα λύσει. Η έξοδος λοιπόν έχει δύο διαστάσεις. Την πολιτική διάσταση, δηλαδή πώς το βλέπει η κάθε κυβέρνηση, ποιους θα σώσω και πότε, και την οικονομική διάσταση. Θέλω να ξεκινήσω από την πολιτική διάσταση, γιατί είμαι θυμωμένος. Είμαι θυμωμένος. Τα γνωρίζεις Κώστα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βγήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε ότι παιδιά πρέπει να σώσουμε τις θέσεις εργασίας. Το βάζει πρώτα απ' όλα αυτό, οι οποίες βρίσκονται μέσα στις επιχειρήσεις. Και για να τη σώσουμε έκανε μία πρόταση η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα προσωρινό πλαίσιο το λεγόμενο τώρα στα τέλη του Μαρτίου και είπε αυτά τα μέτρα μπορούν να πάρουν τα κράτη, είναι γνωστή όρη για εμάς, είναι η επιστρεπταία προκαταβολή, είναι η επιδότηση των τόκων και είναι και τα δάνεια που έρχονται πολύ σύντομα. Τι είπε λοιπόν στο πολυσέλιδο ομόφωνη απόφασή της, ότι αυτά τα μέτρα, αυτές τις επιδοτήσεις, τη βοήθεια πρέπει να τη δώσετε μόνο στις μη προβληματικές επιχειρήσεις. Υπήρχε όμως και μια παράγραφος μέσα σε αυτό το προσωρινό πλαίσιο, η οποία ήταν η παράγραφος της κοινής λογικής. Και τι είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή αναγνωρίζει, θα το πω λίγο με δικά μου λόγια, επειδή αναγνωρίζει ότι υπάρχουν και πάρα πολλές προβληματικές επιχειρήσεις, και θα εξηγήσουμε τι είναι προβληματικό, γιατί κάποιοι μπορεί να φαντάζονται μόνο τις πτωχευμένες. Το 60 με 70% της Ελλάδας είναι οι προβληματικές επιχειρήσεις. Επειδή λοιπόν είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν και αυτές, δίνουμε το δικαίωμα σε όλα τα κράτη-μέλη να μας φέρουν προτάσεις με βάση αυτό το κανονισμό που έχουμε ψηφίσει για την ενίσχυση και αυτών των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν επικράτησε η κοινή λογική στα τέλη του Μαρτίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερχόμαστε λοιπόν στην εφαρμογή των μέτρων στην Ελλάδα. Διάβασα με πολύ προσοχή προχθές, βγήκαν οι όροι για την επιστρεπταία προκαταβολή και διάβασα ακριβώς και το τι ισχύουν για τα δάνεια με την επιδότηση του επιτοκίου. Θέλω λοιπόν να ξέρει ο κόσμος ότι η ειδική παράγραφος που έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαφανίστηκε. Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλες οι ενισχύσεις για διάσωση θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων που ζουν, το τονίζουμε, δεν τους νοιάζει η επιχείρηση στην Ευρώπη, οι θέσεις εργασίας τους νοιάζει, όλες αφορούν μόνο
τις μη προβληματικές επιχειρήσεις. Μια ανωτελεία. Τι εστί προβληματική επιχείρηση, γιατί ο κόσμος πάει το προβληματική σου λέει, άσε κλείσε τι έχω. Είναι μια επιχείρηση η οποία έχει 10, 20, 30, 50, 100 εργαζόμενους, η οποία όμως λόγω της κρίσης που πέρασε, η μαθηματική των δικών της κεφαλαίων με αυτά που οφείλει, δεν είναι καλή, να το πω έτσι απλά. Είναι το 60 με 70% των ελληνικών επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων, οι οποίες τσακιστήκαν από την κρίση, επιβιώσανε και τώρα προσπαθούν να τα καταφέρουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ό,τι πρόγραμμα εφαρμόζεται, λέει ότι εσύ που είσαι μη προβληματική επιχείρηση θα σε σώσω και θα σώσω τις θέσεις εργασίας και τον διπλανό σου που απασχολεί 10 άτομα, 15 άτομα προσωπικό εργαζόμενος, θα τον αφήσω στην τύχη του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το οποίο εμένα με τρομάζει, γιατί λέω, αυτό είναι πολιτική απόφαση. Γιατί δεν ήρθε ταυτόχρονα μία πρόταση από την κυβέρνηση να έχει συνδιαλλαγή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πει και τις προβληματικές επιχειρήσεις, θα τις ενισχύσω. Τι διαπιστώνω, ότι ο εργαζόμενος στην προβληματική επιχείρηση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν έχει την ίδια αξία με τον εργαζόμενο στη μη προβληματική επιχείρηση. Αυτό λοιπόν θέλετε να το πιάσουμε. Ναι. Είναι αντισυνταγματικό. Γιατί ο Έλληνας έχει ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ειδικά σε μια κατάσταση πολέμου. Αυτή τη στιγμή έχουμε πόλεμο, έτσι δεν είπαν όλοι. Σκεφτείτε να είχαμε πόλεμο, να μας βομβαρδίζανε οι εχθροί μας και να έβγαινε έξω μετά η κυβέρνηση και να έλεγε εσύ ίδιο. Όποιος έχει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε αυτή τη σειρά να φάει, και όλοι οι άλλοι μυστικοί. Δεν στέκει. Δημιουργούμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Εγώ που έχω τις ίδιες δικαιώματα και υποχρεώσεις σαν εργαζόμενος με τον άλλον, επειδή έτυχε για ένα ευρώ, προσέξτε, για ένα ευρώ το ποσοστό της δικής μου επιχείρησης να την κάνει προβληματική, γιατί είχε ένα ευρώ παραπάνω υποχρεώσεις, εγώ θα μείνω στο δρόμο, θα κλείσει η επιχείρηση, είναι δεδομένο. Και φυσικά προκύπτει και ζήτημα αθέμητο ανταγωνισμό. Πώς μια επιχείρηση, ας πούμε, μια βιοτεχνία που παράγει βίδες και μια άλλη βιοτεχνία που παράγει βίδες, η μία θα ενισχυθεί, θα πάρει λεφτά, θα γεμίσει το ταμείο της, θα συντρίψει αυτή που δεν θα ενισχυθεί, η οποία θα κλείσει σε χρόνο τέταρτο, ούτε καν θα ανοίξει. Αυτό λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, είναι πολιτική απόφαση. Εδώ λοιπόν έχουμε ζήτημα. Και αυτό πρέπει να αναδειχθεί στο επιμελητήριο. Ο πρόεδρος, ο Γιάννης Χατζης Θεοδωσίου, φωνάζει για οριζόντια μέτρα σε όλους, ανεξαρτήτου της οικονομικής κατάστασης. Δηλαδή, έχεις 5 εργαζόμενους, έλα να δω πώς θα τους σώσω. Έχεις 10, δεν με νοιάζει ποιος είσαι και τι είσαι. Να πω στον κόσμο ένα νομικό όρο που θα τον εκλαϊκεύσω. Το δίκαιό μας τι λέει, το άρθρο 388 του αστικού κώδικα. Απρόοπτη μεταβολή συνθήκων. Δηλαδή έγινε κάτι που έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή σου. Εδώ δεν έγινε απλά. Τι να πω για τα πάνω κάτω στη ζωή μας. Αφού λοιπόν έγινε αυτό, ό,τι συμφωνία, ό,τι κατάσταση ίσχυε πριν, ο δικαστής, ο φυσικός δικαστής, μπορεί να την ανατρέψει. Αυτό λοιπόν το άρθρο ισχύει παντού. Πώς μου λες, κύριε. Κύριε, λέω αυτή τη στιγμή απευθυνόμενος στην πολιτεία, στην κυβέρνηση. Ότι εγώ θα πεθάνω και ο άλλος θα ζήσει. Αυτό λοιπόν με ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί αν αυτή είναι η πολιτική στάση για τη συνέχεια, όταν βγήκε η Κομισιόν σήμερα και είπε ότι η ύφεση στην Ελλάδα θα είναι σχεδόν 10%, η χειρότερη σε όλη την Ευρώπη, και ξέρετε τι σημαίνει 10%, είναι ο μέσος όρος. Σε ένα κλάδο θα είναι 50%, σε ένα κλάδο θα είναι 2%. Άρα αυτή που θα είναι 30, 40, 50, 60%. Δηλαδή, χωρίς καμία βοήθεια από την πολιτεία, τι θα γίνει. Θα βγούμε έξω στον δρόμο να τρώμε σε συσσίτια. Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι εδώ, παρένθεση μικρή, ότι αυτό που έδωσε η κυβέρνηση για την ύφεση στην Ελλάδα στο κοινό το ελληνικό έδινε άλλο νούμερο, και αυτό που στείλανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άλλο νούμερο. Το πήρε χαμπάρι αυτό. 3,5 και το 7. 3,5 είπε, 7 είπε μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βγαίνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει 10. Μα δεν είχε πει και ο ΩΣΑ, δεν έχουν πει και άλλοι μεγάλοι φορείς, αλλά το ψέμα στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή είναι πόσο ανόητο, δεν το μαθαίναμε, ότι δίνεις άλλο νούμερο στο εσωτερικό κοινό, στους Ιδαγενείς, λες και είμαστε, από πού είμαστε, και δίνεις άλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα μαθαίναμε σε λίγες ώρες ότι σε έδεσαι στόλος, και βεβαίως το νούμερο είναι πολύ κάτω από αυτό που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 10%. Εντάξει, επικοινωνία. Στο ερώτημα δεν θα το μαθαίναμε, δυστυχώς. Η πραγματικότητα λέει ότι πάρα πολλά πράγματα ο κόσμος δεν τα μαθαίνει, γιατί τα μέσα δρούνε με κάποιο τρόπο έτσι. Ναι, σωστό. Εμείς δεν το μαθαίναμε. Ο κόσμος δεν το μαθαίνει. Και αυτό που λέμε τώρα, το μαθαίνει ο κόσμος που βλέπει αυτή την εκπομπή μέσα από το διαδίκτυο ή με ακούει κόκκινο. Δεν θα το ακούσει στα συστημικά μίντια. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν θα γίνει καν ερώτηση στον Υπουργό
για αυτό το κομμάτι. Όπως και για άλλα πράγματα δεν έχουν γίνει βασικές ερωτήσεις. Δεν το έχω ξαναζήσει εγώ. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό, Γιώργο. Εγώ δημοσιογραφικά έχω ζήσει όλο το κυβερνήσει και κυβερνήσει σε μίντια κτλ. Αυτό το πράγμα της μη ερώτησης, δεν λέω τις θέσεις, άστα, πάει στο διάλογο. Δεν ρωτάνε. Δεν ρωτάνε, βασικά δεν ρωτάνε τι συμβαίνει. Δυστυχώς αυτό το πλεονέκτημα επικοινωνίας που υπάρχει όπως έχει στηθεί, ας το πάρουμε καλόπιστα, ότι η πλειοψηφία των μέσων μαζικής επικοινωνίας πιστεύει ότι αυτό γίνεται το σωστό. Θα το βρουν μπροστά τους, γιατί ο κόσμος ξαφνικά θα βρεθεί σε μια πικρή πραγματικότητα. Ας το δούμε τώρα το διατάφτα, τι συμβαίνει στον επιχειρηματικό κόσμο. Δεν αναφέρομαι για τον τουρισμό, όπου εκεί μιλάμε για μια ολική καταστροφή, η οποία είναι εκ των πραγμάτων. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία δεν θα ανοίξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα το αντιμετωπίσουμε. Σαν πολιτεία, μάλλον δεν θα το αντιμετωπίσουμε. Το επαναλαμβάνω. Όσοι έτυχε να είναι μη προβληματικές επιχειρήσεις, θα το αντιμετωπίσουμε. Όλοι οι άλλοι, με τα σημερινά δεδομένα, αν δεν αλλάξει κάτι, αν δεν φωνάξουμε με ισχυρή φωνή για να αλλάξει κάτι, απλά πρέπει να καταλάβουν ότι. Θα σας πω και την αλλαγή που έρχεται στον πτωχευτικό νόμο. Ήδη ήταν. Σταματώ, γιατί αυτό αξίζει να το μάθουμε. Αλλάζει ο πτωχευτικός νόμος, λοιπόν, εξυγχρονίζεται. Όποιος οφείλει με βάση το νέο πτωχευτικό νόμο πάνω από 15.000 ευρώ, όποια επιχείρηση χρωστάει, πάνω από 15.000 ευρώ σε τρίτους και δεν μπορεί να τα εξοφλήσει, αυτομάτως είναι παύση πληρωμών, πτωχεύει η επιχείρηση. Αυτομάτως ελάχιστο χρόνο, δηλαδή 15.000 ευρώ. Άρα, αν κάποιος σήμερα βλέπει τον εαυτό. Όποιος χρωστάει αντίστοιχα στο δεν το κάνω, δεν θέλω να το κάνω δύσκολο. Υπάρχει ένας άλλος ορισμός για τα χρέη σε δημόσιο, τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία. Εάν έχεις οφειλεί 10.000 και τα 4.000 τα χρωστάς πάνω από 6 μήνες, έκλεισες, πτώχευσες. Διευκολύνεται η πτώχευση. Έχουμε λοιπόν από τη μία. Δεν σας βοηθάω ενώ ήρθε κομίτης. Ο κομίτης Χάλεϊ έπεσε στην Ελλάδα και τη διέλυσε. Μάζει και στις άλλες χώρες. Φτιάχνουμε ένα πτωχευτικό δίκαιο που θα πτωχεύετε σε χρόνο ντετέ και πτωχεύοντας θα χάσετε. Το σπίτι σας, τα μάξι σας, τα πάντα σας. Πού πηγαίνουμε? Δεν μπορώ να διανοηθώ. Λέω. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, γιατί και εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους και εσύ, μικρομεσαίους, μεσαίες επιχειρήσεις. Δεν κλείνει ένας και είναι πρόβλημα του φίλου μου του Γιώργου που έχει το ωραίο μαγαζί με τις καταπληκτικές τυρόπιτες, θέλω να πω, στη Νέα Ιωνία. Μένουν άνεργοι και οι εργαζόμενοι που είναι στο χώρο αυτό, δηλαδή δεν κλείνει ένα σπίτι. Κλείνουν πολλά σπίτια, διότι στο παράδειγμα που μου έφερες με τις βίδες, μπορεί μια εταιρεία, συμφωνώ με τον αφέντη ανταγωνισμό, να κρατήσει και με άλλους όρους εργαζομένους, γιατί μπαίνει σε μια άλλη φάση πια, γιατί ο άλλος κλείνει δίπλα και μένει με άνεργους εργαζόμενους, το δεύτερο κατάστημα με τις βίδες, είναι όλο το σύστημα κενό. Αυτό δημιουργεί λοιπόν διπλά προβλήματα. Πρώτον, αλλαγή εργασιακών σχέσεων σε αυτόν που ενισχύθηκε, αφέντη ανταγωνισμό. Και δεν έχει μόνο έναν που έκλεισε τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου βίδας. Και όσοι δουλεύανε μέσα. Δεν το κέρδει ένας. Το κέρδουν όλοι. Όλο το πακέτο, νομίζω. Ήταν για μας λάθος. Είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, πηγαίνουμε στο αυτό το όνειρο. Αυτό είναι το όνειρο του φιλελεύθερου. Δεν υπάρχει όνειρο. Ο φιλελεύθερος δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι κάποια στιγμή μπορεί να φτάσει μια χώρα σαν την Ελλάδα σε διάλυση πλήρη των εργασιακών σχέσεων. Σε μια απόσταση μεταξύ αυτών που έχουν και αυτών που δεν έχουν τεράστια, δεν μπορούσε να το διανοηθεί. Πηγαίνουμε δηλαδή να ικανοποιήσουμε το απόλυτο όνειρο του απόλυτου φιλελευθερισμού. Αυτό όμως πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ο καλόπιστος, ότι σε καλό δεν θα βγάλει. Δεν θα πω για τις πολιτικές εξελίξεις, όπου είναι προφανές ότι αν μια ανεργία έχουμε 25-28% και δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους νεόπτωχους να χάνουν τα σπίτια τους όταν έχουν με τον πτωχευτικό νόμο, θα είναι μπαμπάμ η διαδικασία. Είναι προφανές ότι θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Άλλοι το βλέπουν θετικά, άλλοι αρνητικά. Θα έχουμε όμως τεράστια ανομαλία. Θα ζήσουμε σε μια χώρα που δεν την είχαμε φανταστεί. Το μνημόνιο, αυτά που ζήσαμε με το μνημόνιο μπροστά σε αυτά που έρχονται. Είναι παράδειγμα. Γιατί το ερώτημα είναι ωραία, κρινιάζεται ρε παιδιά, τι έχετε να προτείνει. Είναι προφανές. Όταν έχεις κάτι που βουλιάζει, εσύ έχεις και τη βάρκα, πας και έρχεσαι. Όταν βουλιάζει. Τι κάνεις, κλείνεις την τρύπα αμέσως και προσπαθείς να βγάλεις τα νερά αμέσως. Δεν περιμένεις να περάσουν οι μήνες, να γεμίσει, να φτάσει στο ύψος της θάλασσας και μετά να το σώσεις. Εδώ αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρθουν οριζόντια μέτρα και να είμαστε και συγκεκριμένοι. Έρχεται σύντομα η προκαταβολή του φόρου για τα κέρδη του 19. Δηλαδή θα κάνουν φορολογική δήλωση επιχειρήσεις
και θα τους πει τι κέρδισες πέρσι που ήταν πρίμα τα πράγματα, δώσ' μου και προκαταβολή φόρου. Δεν θα μου τη δώσεις, χρωστάς την εφορία. Άρα ένα βασικό ζήτημα είναι ότι το προκαταβολή φόρου πρέπει να φύγει. Ζητήματα άλλα, έρχονται οι επιταγές στους επόμενους μήνες. Εδώ έχει καταρρεύσει το σύμπαν. Έχουν ανασταλεί υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τρεις μήνες. Δηλαδή τον τέταρτο μήνα η Ελλάδα θα πάει πάλι, η ανάπτυξη έρχεται το 10%. Είναι προφανές λοιπόν ότι πρέπει αυτή η αναστολή των υποχρεώσεων να κρατηθεί αρκετά μετά. Θα υπάρχει το ερώτημα, θα μας πει κάποιος, ρε παιδιά, που είναι το λεφτόδεντρο. Εγώ θα πω απ' την άλλη, κακόπιστα. Υπάρχει λεφτόδεντρο για τους μη προβληματικούς και δεν υπάρχει για τους προβληματικούς ή για όλους. Θα πιέσουμε, είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη προβλεπόμενη ύφεση, φυσικά. Θα πάμε λοιπόν μαζί όλοι, οι πολιτικές δυνάμεις, δόξα τω Θεώ, έχουν μια σύμπνοια αυτή τη στιγμή, η οποία δεν υπήρχε στο παρελθόν. Θα πάμε όλοι μαζί στην Ευρώπη και θα πούμε, πρέ παιδιά, εδώ κατέρευσε το σύμπαν μας, θα βγάλετε τα νούμερά σας. Άρα δεν θέλουμε να μας ενισχύσετε 5, θέλουμε να μας ενισχύσετε 10, γιατί το έχουμε ανάγκη. Πρέπει να λάβουμε οριζόντια μέτρα. Να μην αναφερθώ, η εστίαση είναι ένα σημείο αναφοράς, γιατί έχουμε 700.000 εργαζόμενους, 100.000 επιχειρήσεις, οι οποίες με τα νέα μέτρα αναγκαστικά θα πάνε σε μια συρρήκνωση εργασιών έως κλείσιμο οι περισσότερες από αυτές. Δεν πρέπει λοιπόν εκεί να ενισχυθούν όλοι, είτε λέγεται προβληματικός είτε όχι. Πώς? Με χρήματα. Πώς? Πρέπει να το καταλάβουν αυτοί οι οποίοι είναι υπέρμαχοι του διαχωρισμού. Εάν αύριο η κατάσταση εξελιχθεί άσχημα, αυτοί που έχουν σήμερα θα είναι ο στόχος κάθε επόμενης κυβέρνησης. Είτε λέγεται η υφιστάμενη της Νέας Δημοκρατίας, είτε μια άλλη κυβέρνηση που θα έρθει, θα πει: παιδιά, αφού καταρρεύσαμε, εσείς που έχετε να σας τα πάμε. Θέλω να το ξαναπώ αυτό που είπα στην αρχή. Δεν φταίει η κυβέρνηση. Προφανώς για το που φτάσαμε. Όμως σήμερα πρέπει να καλέσει όλες τις δυνάμεις. Πρέπει να καλέσει τον επιχειρηματικό κόσμο να τον ακούσει και να πει ότι ναι, μπορεί να έχω ιδεολειψίες. Όλοι έχουμε. Αλλά οφείλω να πάρω κάποια μέτρα για να μην υπάρχει κοινωνική έκρηξη. Γιατί η κοινωνική έκρηξη λέγεται Ιούνιος. Δεν λέγεται Σεπτέμβριος και Δεκέμβριος κτλ. Τον Ιούνιο θα γίνει το έλα να δεις αυτόν τον τόπο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να ακουστείς και ο ΣΥΡΙΖΑ να σας ακούσει. Αν και έχουν γίνει επικοινωνίες, έχουν γίνει επαφές, αλλά νομίζω ότι τα κόμματα οφείλουν, ειδικά αυτά που λέμε τα δημοκρατικά κόμματα, οφείλουν να ακούν και να προτείνουν και να κάνουν αυτό που λέμε επανατοποθετήσεις, update που λέμε. Αν κάπου ακούμε κάτι καινούργιο, γιατί η κρίση αυτή, εγώ συμφωνώ μαζί σου, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ δύσκολη και τη βλέπω χθες. Ότι έχει έρθει ήδη δηλαδή. Απλώς ακόμα δεν μας έχει πιάσει όλους. Κάποιοι ήδη κλαίνε. Και κλαίνε πολύ, με μαύρο δάκρυ. Καλή δύναμη, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά. Τις πρώτες μέρες της πανδημίας και τις πρώτες ημέρες των εκπομπών αυτών βρεθήκαμε και συνομιλήσαμε με τον κύριο Βασίλη Λύκο, τον Βασίλη Λύκο για μένα, φίλος, ο οποίος είναι διδάκτορ περιβαλλοντολογικής διαχείρισης, βιολόγος. Και νομίζω ο Βασίλης είχε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στην διδάσκηση και στο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο, αν θυμάμαι καλά. Είμαι εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης εκεί πέρα. Ναι. Στην Κρήτη πάντως, καλά θυμάμαι. Ναι, Κρήτη πάντα. Λοιπόν, είχαμε πιάσει μια κουβέντα και θέλω να σου πω ότι είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρά τα προβληματάκια που είχαμε στην εικόνα και στον ήχο στις πρώτες μας κιόλας εκπομπές πειραματικές, που ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Για να το πιάσουμε λίγο και από τόσο από την αρχή, το πιάσουμε από εδώ που είναι. Περνάει, συζητιέται, πέρασε, θα περάσει το λεγόμενο περιβαλλοντολογικό νομοσχέδιο, πώς θα το κάνει. Ο περιβαλλοντοκτόνος νόμος, τέλος πάντων. Ναι, ναι, του Χατζηδάκη ο νόμος. Ναι. Να δούμε αν αυτό σχετίζεται με την πανδημία, τη νέα κουλτούρα, τις κουλτούρες που πρέπει να δημιουργηθούν, αν είναι εντός τόπου ή εκτός τόπου και χρόνου, αν έχουν καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, στα νέα δεδομένα και σε μια κατάσταση, Βασίλη. Ωραία, εγώ θα επιτρέπετε στον ελληνικό κόστο μια και μας. Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι. Έχουμε το ελληνικό, το οποίο το περιμένουν να μπουν οι μπουλντόζες μέσα και τα λοιπά. Εντάξει. Εγώ θα σου έλεγα ότι αν στο ελληνικό αυτό κάναμε ένα δάσος, ένα βασικό οικοσύστημα, πλήρες όμως, πρόσεξε, όχι λίγους φοίνικες εδώ
λίγο θάλασσα από εκεί και λίγο γκαζόν κάτω. Να κάναμε δηλαδή ένα πραγματικό δάσος με υποορόφους, με αήφιλη, σκληρόφιλη βλάστηση και με πόα, ενδεχομένως να πέφτει κατά μισό βαθμό η θερμοκρασία κατά τους θερινούς μήνες σε καύσονες στο λεκανοπέδιο. Αυτό τι σημαίνει πολύ απλά? Ότι μπορούμε εμείς να επενεργήσουμε σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της κλιματικής αλλαγής, υγροτόπους. Τι μιλάμε, ποιες είναι Natura 2000 περιοχές που θέλουμε να προστατεύσουμε? Κυρίως είναι υγρότοποι. Τι κάνουν οι υγρότοποι? Οι υγρότοποι απορροφούν, πέρα από θερμοκρασία, γιατί λειτουργούν ως σφουγγάρι, απορροφούν και αέρια και διοξίδιο, μονοξίδιο του άνθρακα μεθάνιο, μέσω της διήθησης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Επιπλέον, δάση. Λέμε να βάλουμε ανεμογεννήτριες, που και εγώ μέσα είμαι, να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Βέβαια, θέλει μια διαδικασία αυτό, όχι βιομηχανικού τύπου από απεμεγαδομές, εντάξει. Προκειμένου τι, να μην χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα για να μην εκλείουν διοξίδιο του άνθρακα και μονοξίδιο στην ατμόσφαιρα. Μα τα δάση από μόνα τους απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα. Και έρχομαι τώρα να πω το εξής. Πέρα από αυτό, τι σημαίνει κλιματική αλλαγή? Θα σας πω ένα. Το διάβαζα προχθές, Κώστα μου, το εξής. Έγινε μια δημοσίευση στο περιοδικό Nature Communication, Πανεπιστημίου Steinhardt του Tel Aviv. Τι λέει αυτό? Υπάρχει ένα κουνούπι, το Aedes aegypti, εντάξει, το οποίο δημιουργεί το δάγκιο και το κίτρινο πυρετό. Τι βρήκανε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Βρήκανε ότι εξαιτίας των αλλαγών σε θερμοκρασία και σχετική υγρασία, που επηρεάζει ένα συγκεκριμένο παράγοντα του κουνουπιού, το λεγόμενο GDD, εντάξει, τι κάνει? Το κάνει περισσότερο ενεργό, δηλαδή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και αυτό αρχίζει και ανεβαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή αρχίζει και ανεβαίνει προς περιοχές της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα αυτό εν δυνάμει μπορεί να προκαλέσει μια πανδημία. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί λόγω κλιματικής αλλαγής, εκεί που είχαμε εύκρατες ζώνες, αρχίζουν και γίνονται σιγά σιγά τροπικές. Ναι, άρα σημαίνει ότι διάφορα είδη ψάχνουν να βρούνε καινούργια ενδιαιτήματα. Δηλαδή έρχονται πιο κοντά στον άνθρωπο. Μάλλον όχι στον άνθρωπο, έρχονται πιο κοντά σε δικές μας πυκνοκατοικημένες περιοχές. Εσύ μου λες λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και αποδεικνύεται σιγά σιγά σε αυτό που λέμε την ανάπτυξη πανδημιών ή επιδημιών ή τέτοιων θεμάτων. Ακριβώς. Η επιδημία είναι οι οργανισμοί οι οποίοι αρχίζουν και επιτίθενται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Η πανδημία τώρα είναι θέμα αερομεταφορών. Δηλαδή, όπως ήταν και η γρίπη των χείρων, ο ΙΤΑ 1-1. Ξεκίνησε από το Μεξικό και σε λίγες ώρες βρέθηκε στην Καλιφόρνια, όπου τα παιδάκια πήγαν μετά στην Ατλάντα και εξετάστηκαν, και εκεί ανακαλύφθηκε ότι ήταν ένα μεταλλαγμένο στέλεχος του ΙΤΑ 1-1. Αυτό είναι. Το θέμα βέβαια. Αν μου επιτρέπεις, Κώστα, είναι το εξής. Σκέψου το εξής τώρα. Εγώ θα σου πω ένα πείραμα που είχε γίνει παλιά στην βιολογία. Δεν θυμάμαι αν το ανέφερα την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, βάλανε σε ένα δωμάτιο ειδικά χειρίδια, ποτικούς, τα οποία τους δίνανε φαγητό. Αυτά άρχισαν και πολλαπλασιάζονταν, αναπαράγονταν κτλ. Τους δίνανε και άλλο φαγητό. Άφθον φαγητό είχαν να τρώνε. Όταν αυτοί άρχισαν και γέμιζαν το δωμάτιο, δηλαδή είχαν γίνει πάρα πολύ, στην αρχή εμφάνισαν συμπτώματα στρες και μετά υιοθέτησαν συμπεριφορές κανιβαλισμού, έτρωγε το ένα το άλλο. Και σε λίγο καιρό, λόγω υποπροϊόντων του καταβολισμού τους, αλλά και ασθενειών, γιατί πολύ απλά οι καταβολίτες του ενός ήταν δίπλα στη μύτη του άλλου, τα απορρίμματα, να το πω και έτσι, εντάξει, κινδύνευσε ο πληθυσμός με συνολικό crackdown. Αυτό εν μέρη γίνεται στους κλωβούς που έχουμε σήμερα, δηλαδή στους κλωβούς εκτροφής που έχουμε στα μεγάλα πτηνοστάσια, χειροστάσια κτλ. Το ζώο είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Αν αρρωστήσει το ένα, το αναπνέει κατευθείαν το άλλο. Οι καταβολίτες του ενός μπορούν να φαγωθούν από το άλλο και ούτω καθεξής. Με αποτέλεσμα έτσι είχαμε τη γρήπη των πτηνών. Δηλαδή, ο αγροτοδιατροφικός τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε και παράγουμε, ουσιαστικά είναι και το πρόβλημα που εμείς αντιμετωπίζουμε. Ναι. Το ίδιο είχαμε και στις ιχθυοκαλλιέργειες. Δηλαδή, είχα συμμετάσχει σε διάφορα πειράματα στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, όπου πραγματικά κάτω από τους κλωβούς των υδατοκαλλιεργειών, των ιχθυοκαλλιεργειών, ήταν θανατοκοινωνίες. Δηλαδή, εκεί πέρα δεν μπορούσε να αναπτυχθεί τίποτα. Ήταν σαν λάσπη, σαν βούρκος.
αν έρχνες κάτω ο ΑΣΥ με αυτό μαύριζε. Που σήμαινε τι? Σήμαινε ότι όλοι οι καταβολίτες δημιουργούσαν μια θανατοκοινωνία όπου αναπτύσσονταν μόνο βακτήρια και μάλιστα με αναερόβια αναπνοή. Δηλαδή ανέπνεαν χωρίς οξυγόνο. Μετά από σένα, μετά από λίγο καιρό, έναν άλλο φίλο έβγαλα, βιολόγο, στην εκπομπή, τον Σπύρο Γκέλη. Είναι στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ο Σπύρος. Μάλιστα. Αυτός είναι επίκοπος καθηγητής και δουλεύει στην ερευνητική ομάδα. Και είπε, στην ίδια λογική ήταν, η επιστήμη έχει δεδομένα από ό,τι φαίνεται. Και βεβαίως έχει και οπτική. Ακριβώς. Πώς θα, εντάξει, ήταν στην ίδια μπάντα. Και έβαζε πολύ ψηλά το κομμάτι της βιοποικιλότητας, ότι είναι η μεγάλη ασπίδα των οργανισμών και πόσο μάλλον του ανθρώπου στην προκειμένη περίπτωση. Έβαζε ότι είναι απαράδεκτο, είναι τρελό αυτό που γίνεται να φεύγει. Είπε ένα παράδειγμα αυτός, νομίζω και αυτός μου είπε, δεν μου το έχεις πει, το παράδειγμα με τα ποντίκια μου το ανέφερε και ο Σπύρος. Είναι κλασικό στην βιολογία, είναι κλασικό. Είναι κλασικό, ναι, δεν μου το έχεις πει. Προσπάθησα να θυμίσω ποιος, ο Σπύρος μου το έχει πει. Οπότε σωστά θυμώσω, δεν το είχαμε συζητήσει. Και μου είχε πει το πολύ απλό, το οποίο το συνέλεσα. Φεύγει, μου λέει, το ψάρι από τη Σκωτία. Ακριβώς. Πηγαίνει στην Ινδία ή στην Κίνα, συσκευάζεται για να ξαναγυρίσει πάλι στη Σκωτία να διακινηθεί στην Ευρώπη. Αυτό είναι μια τρέλα. Πόσο μάλλον λέει με τους χείρους ή με το μοσχάρι από την Αργεντινή και ούτω καθεξής. Οι οργανισμοί εδώ είναι το εξής. Ότι εμείς διεισδύουμε στη φύση, αφενός. Αφετέρου, όταν λόγω κλιματικής αλλαγής καταστρέφονται τα φυσικά ενδιαιτήματα της άγριας ορνηθοπανίδας, αυτή έρχεται πιο κοντά σε εμάς για να βρει, να το πω απλά, καταφύγια και τροφή. Εντάξει. Άρα εμείς ερχόμαστε σε επαφή. Ο άνθρωπος όμως δεν είναι προσαρμοσμένος να μπορέσει να έρθει σε αυτή τη διεπαφή, να το πω καλύτερα, με μικροοργανισμούς που υπόψη γνωρίζουμε μόνο το 10% αυτών που ζουν στην άγρια ζωή πάνω, στην άγρια ορνηθοπανίδα. Οπότε εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Βασίλη, εσείς μου λέτε οι βιολόγοι ότι δεν πεθαίνουμε τυχαία. Όχι. Είναι προδιαγεγραμμένο. Υπήρχε ένα του Dawkins, υπήρχε ένα βιβλίο το 1976, το εγωιστικό γονίδιο. Όσο εμείς πιέζουμε τη φύση, άλλο αυτή μας πιέζει και εμάς. Ο ιός, θα σου πω κάτι άλλο, Κώστα μου. Ο ιός δεν θέλει να σκοτώσει τον ξενιστή του. Ξέρεις πώς δημιουργήθηκε η γρήπη? Η γρήπη δημιουργήθηκε από τις πάπιες. Οι πάπιες ζούσαν μέσα στις λίμνες. Αυτές μέσω των αποκρίσεων, ο ιός ήταν ένας συντερικός ιός της γρήπης. Μέσω των αποκρίσεων, ο ιός έφευγε μέσα στο νερό που ζούσαν οι πάπιες και κάποια άλλη πάπια το έτρωγε αυτό. Και έτσι διαδιδόταν ο ιός. Δηλαδή έτσι προσπαθούσε να διατηρήσει και να αναπαραχθεί, να διατηρήσει τα γονίδια και να αναπαραχθεί μέσα στην επόμενη πάπια. Χωρίς να τη σκοτώνει. Δεν ήθελε να σκοτώσει τον ξενιστή. Κάποια στιγμή την παίρνει. Άκουσε με λίγο. Κάποια στιγμή την παίρνει την πάπια ο άνθρωπος και τη βάζει μέσα σε κλωβούς και δίπλα βάζει κότες. Η πάπια είναι εκτός του υγρού στοιχείου. Της απεκρίσης της, της τρώει η κότα. Ο ιός εκείνη την ώρα αναγκάζεται να πάει σε πολλές μεταλλάξεις. Και τι κάνει? Φεύγει από το εταιρικό σύστημα και πάει στο αναπνευστικό. Όπου πλέον πρέπει, ακριβώς επειδή είχε αναπτυχθεί μέσα στο νερό, πρέπει να αναπαράγεται μέσω πτυέλων κτλ. Και έτσι δημιουργείται η γρήπη, η οποία σιγά σιγά μεταδίδεται στον άνθρωπο. Δηλαδή μέσω ενός ενδιάμεσου ξενιστή. Πριν 10.000 χρόνια δεν υπήρχαν ιώσεις για τον άνθρωπο. Αναπτύχθηκαν με το που εμείς κάναμε η κόστα κάποια ζώα και πήραμε τις ασθένειές τους. Άρα τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Καταρχήν να μην κάνουμε την πάπια. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι, και θέλω λίγο να μου το αιτιολογήσεις, ότι το νομοσχέδιο Χατζηδάκη της κυβέρνησης δεν κάνει μόνο την πάπια, είναι και επιθετική. Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, η φύση πάντοτε ήταν η αίρουσα της αμαρτίας του. Η φύση πάντοτε ήταν η αίρουσα των αμαρτιών του κόσμου. Εδώ απλά θεωρούμε ότι η φύση, έχουμε μείνει σε μια άλλη λογική εποχή βιομηχανικής επανάστασης, όπου τη φύση πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε, έχει απεριόριστους πόρους, προκειμένου να πάμε σε μια οικονομική μεγέθυνση. Όχι ευμάρεια. Όχι ευμάρεια. Γι' αυτό ακριβώς και μπαίνουμε μέσα και σε ζώνες πυρήνα. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει η βιοποικιλότητα, δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει. Είναι ένα πράγμα προς πώληση. Ο κοιμάς κόβεται παρουσία του πελάτου.
να στο πω διαφορετικά. Δηλαδή έχουμε μέσα γιγαντοδομές με γεννητριών, έχουμε εξορίξεις, εντάξει, και φυσικά όλα αυτά θα κρίνονται από έναν αόρατο κριτή, έναν ουδέτερο κριτή, ο οποίος τι γίνεται, θα είναι και ιδιώτης που θα πληρώνεται από υποψήφιους επενδυτές, παύλα ιδιώτες. Δηλαδή, ποιος θα φυλάτει τους φύλακες. Θέλω να κάνω αυτό το ερώτημα εδώ πέρα. Ή ο κρινόμενος θα είναι και ο κριτής. Αυτό είναι το έγκλημα που δημιουργείται, γιατί ποτέ δεν είδαμε τη φύση ως... Εμείς στην επιστήμη μας μιλάμε για διαχείριση φυσικών πόρων και όχι προστασία του περιβάλλοντος. Ξέρετε, έχουμε ξεφύγει από τη λογική ότι ποτέ δεν θα πειράξω τα ζώα, τα καημένα, Κώστα, μην τα σαν και εμένα και εκείνα δεν πονούν. Πρέπει να τα βάλουμε σε μια λογική ότι μπορούν να συμβάλλουν στην ευμάρεια και όχι στην οικονομική μεγέθυνση αυτής της γενιάς, αλλά και στο δυνικές, δηλαδή στα πλαίσια της διαγενειακής ισότητας. Και βέβαια και της ενδογενειακής ισότητας. Και ποιος την πληρώνει όλη αυτή την ιστορία? Κυρίως οι μη έχοντες. Δηλαδή είναι και ταξικό το ζήτημα εδώ, βαθιά ταξικό θα μπορούσα να πω. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα, Κώστα μου. Πολύ χρήσιμο, πολύ χρήσιμη αυτή η κουβέντα και πάλι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ θέλω πάρα να πολύ. Κλείσω, θέλω να κλείσω με κάτι. Όπως θες, βέβαια. Με το εξής. Ο Τσόρτσιλ είχε πει κάποτε ότι όταν ο Κολόμπος ξεκίνησε για να πάει στην Αμερική, δεν ήξερε που πήγαινε. Και όταν έφτασε, δεν ήξερε που βρισκόταν. Εμείς, με την παρούσα κρίση, κορονοϊοκρίση, δεν ξέρουμε που πάμε. Εύχομαι όμως, σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό κομμάτι, που είναι το πιο νευραλγικό σημείο, εντάξει, να στρέψουμε λίγο το πιδάλιο διαφορετικά, αριστερά να το πούμε. Προκειμένου, όταν θα φτάσουμε, να ξέρουμε που βρισκόμαστε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, και εγώ. Γεια σου. Τρομπετίστα. Harmonica. Contrabajo. Is a luxury, a pleasure to waste time, an excess of emotion without rules, a fantastic tra-la-la without meaning and practical use. Now everybody, let's dance! To Deladub Move Lesson 1. Put your hands over your head, enjoy the rhythm. Right now. Lesson 2. Clap your hands energetic to the rhythm. Right now. Lesson 3. Jump to the air. Right now.
Deladub Move Lesson 4. Shake your feet to the beat. Right now. Lesson 5. Shout hop. Now. The last lesson, 6. Just sing together. Πάμε στο χώρο του αθλητισμού για άλλη μια φορά. Είχαμε μιλήσει τον Γιάννη Μπουρνού πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες. Και αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια κουβέντα και με τον Ιούλιο Συνοδεινό, που είναι γενικό γραμματέα του Υπουργείου Αθλητισμού στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Χρόνια ο Ιούλιο, Ζούλιο, όπως τον φωνάζουμε εμείς χαϊδευτικά, στον χώρο του αθλητισμού. Και αξίζει τον κόπο να δούμε τι συμβαίνει, αφού περνάμε στη νέα φάση έτσι κι αλλιώς, να δούμε σε ποια φάση βρίσκεται ο αθλητισμός, τι κάνει η κυβέρνηση, τι λέμε εμείς, αν υπάρχει και πώς επικυρωποιείται το μένουμε όρθιοι, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, η απόφαση της πολιτικής γραμματείας και του Πρόεδρου ότι συνέχεια πρέπει να επικυρωποιούμε τις αρχικές μας θέσεις, και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και το βλέπουμε αυτό και στον τουρισμό και στην εργασία. Να και στον αθλητισμό, λοιπόν, να βρίσκουμε τον Ιούλιο Συνοδεινό. Τι κάνεις, καλημέρα, καλησπέρα, μάλλον. Καλησπέρα. Τι κάνετε, όλα καλά? Ναι, ναι. Με αισιοδοξία και με αποφασιστικότητα, βεβαίως. Να δούμε λίγο, καταρχήν, αν, να τρέξω λίγο, αν το τμήμα προετοιμάζεται για το update, θα λέγαμε, για την επικαιροποίηση του προγράμματος, αν θα παρουσιάσει την επικαιροποίηση του προγράμματος με όχι στον τομέα που εσύ δραστηριοποιείς, στον χώρο του αθλητισμού. Είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να παρουσιάσουμε ένα συγκροτημένο πλαίσιο προτάσεων για τον ελληνικό αθλητισμό, πλήρως κοστολογημένο, το οποίο έχει βεβαίως το στόχο την άμεσα μέτρα για την επανεκκίνηση και τη στήριξη του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα. Αλλά βέβαια, επειδή εμείς βλέπουμε ότι η υγειονομική κρίση έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, ο αθλητισμός ήταν από εκείνους τους κοινωνικούς τομείς που πλήγησαν ιδιαίτερα, ίσως είναι και μια ευκαιρία να επανεκκινήσει σε πιο υγιείς βάσεις, με άλλα δεδομένα και όχι όπως τα ξέραμε πριν από την διακοπή των αθλητικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα αυτό το οποίο θα παρουσιάσουμε έχει και άμεσα μέτρα, έχει και κάποιες σκέψεις. Ιούλια, ναι. Πότε υπολογίζεται περίπου να παρουσιαστεί επισήμως, που θα δούμε νούμερα? Τις επόμενες ημέρες βρισκόμαστε σε κάποια... Εντός άλλης εβδομάδας, μου λες, δηλαδή. Εντός της άλλης εβδομάδας, οπωσδήποτε. Ωραία. Ήδη το έχουμε καταθέσει, βρίσκεται στα χέρια των αρμοδίων, των συντονιστών. Και νομίζω ότι και ο πρόεδρος του κόμματος το έχει υπόψη του και το οικονομικό επιτελείο. Αυτό είναι και σε συνδυασμό και σε συνεργασία και με ομοσπονδίες, φορείς, αθλητές, η κουβέντα δηλαδή. Έχει γίνει μια τέτοια ζήμωση. Έχουμε λάβει υπόψη μας τα προβλήματά τους, έχουμε λάβει υπόψη μας τι θέλουν αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία. Και έχουμε κατανείμει τα μέτρα σε 4 κατηγορίες. Καταρχήν για τους ελεύθερα αθλούμενους. Είδαμε ότι τις ημέρες της καραντίνας χιλιάδες κόσμου στον αθλητισμό, στην ατομική άσκηση βρήκε μια διέξοδο. Δεν βλέπαμε πώς οι άνθρωποι περπάταγαν, έκαναν ποδήλατο παρά τις όποιες απαγορεύσεις, σωστές ή υπερβολικές, υπήρχαν. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι αναδείχθηκε η ανάγκη του κόσμου να έχει μια μορφή άσκησης μέσα στην καθημερινότητα. Ναι, και αυτό είναι ένα... Ακούγεται το ανόητο αυτό, που εξυπνάδες δηλαδή,
τα σκηνικά που βρέθηκαν όλοι αυτοί, που ήταν όλοι αυτοί, στα γυμναστήρια ήταν όλοι αυτοί. Και στα γυμναστήρια βγήκαν καταρχήν ένα μεγάλο κομμάτι για έξω. Τι που ήταν αυτοί. Πράγματα είναι. Ήταν μέσα, βγήκαν έξω. Στα γήπεδα, ήταν μέσα, στους στίβους, βγήκαν έξω στο δρόμο. Να κάνουν αυτό που ως ένα βαθμό να συνεχίζει μια διαδικασία της επικοινωνίας. Και ένα άλλο που είναι, που έχει αξία, να σου πω κάτι. Και πολλοί κόσμος, επειδή σωστά είδε την ανάγκη πια, φλερτάρισε με πιο έντονο τρόπο, ερωτικό θα έλεγα, με το περπάτημα, με το τζόκινγκ, με το ποδήλατο, που δεν το είχε καν στο μυαλό του, λόγω του να έρθει λίγο στα ίσια μου. Και αυτό είναι μια ωραία συνήθεια που μπορεί να γίνει για την επόμενη μέρα. Μπορεί να έχουμε ένα νέο κύμα κόσμου που θα έχει σχέση με την άθληση, την ατομική άθληση. Και εμείς αυτό δεν μπορεί να το κατηγορούμε, πρέπει να το επικροτούμε. Και είναι ιδιαίτερες ενοχλητικές και κάποιες ειρωνικές διατυπώσεις. Σωστά το είπες, ότι γεμίσαμε μαραθωνοδρόμους ξαφνικά. Δεν είναι έτσι. Οι άνθρωποι πράγματι ήταν αυτοί μέσα στα γυμναστήρια και αναγκάστηκαν να βγουν έξω αφού κλείσαν τα γυμναστήρια. Ήταν μια υπαρκτή οντότητα στην ελληνική κοινωνία. Δεν ήταν κάτι που έπεσε από το φεγγάρι. Όμως εδώ να δούμε ότι αυτή η ανάγκη που φαίνεται ότι διαμορφώνεται πρέπει να βρει και από την πολιτεία την αντίστοιχη υποστήριξη με δομές, με μέτρα συγκεκριμένα, να δοθεί δυνατότητα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να το συνεχίσουν σαν στοιχείο της καθημερινότητάς τους και λίγο πιο οργανωμένα. Δεν εννοώ αγωνιστικό αθλητισμό, έτσι, okay. Εννοώ τα πλαίσια της ποιότητας ζωής. Θα μπορεί κάποιος να πάει στο πάρκο, να περπατήσει στη θάλασσα, να κολυμπήσει, γιατί ακούσαμε και διάφορα υπερβολικά ότι κολυμπώντας στη θάλασσα μπορεί να κολλήσεις και κορονοϊό, ας πούμε, άμα είσαι μόνος σου. Τα είδαμε και αυτά, τα ακούσαμε. Ναι. Καμιά σκορπίνα μπορεί να σου κολλήσει. Πιο πιθανό είναι αυτό. Απαντήσεις. Ναι. Κάνα κοχύλι. Τέλος πάντων. Να συνεχίσω. Εκτός από τους ελεύθερα αθλούμενους, βέβαια έχουμε και μια σειρά μέτρων για τα σωματεία και τις ομοσπονδίες. Διότι είναι ένας σοβαρός πυλώνας, ο πιο σημαντικός αυτή τη στιγμή στον ελληνικό αθλητισμό. Μερικοί δεν έχουν καταλάβει ότι η επανεκκίνηση των αθλητικών σωματείων δεν πρόκειται να γίνει από το σημείο από το οποίο σταμάτησαν. Η αφετηρία θα είναι από πολύ δυσμενέστερη θέση και οικονομικά, αλλά για να θίξω και μία πλευρά ιδιαίτερη, αν δεν εξασφαλιστούν στην κοινωνία συνθήκες ασφάλειας υγειονομικής, πες μου εσύ Κώστα μου, ποιος γονιός θα στείλει το παιδί άνετα, χωρίς φόβο, στο γυμναστήριο ή στο αθλητικό σωματείο, όταν ελοχεύει ο κίνδυνος ή στη σκέψη του, έχει αποτυπωθεί ότι το παιδί κινδυνεύει και ότι δεν είναι εξασφαλισμένο. Άρα εδώ δεν είναι μόνο οικονομικά ζητήματα, που είναι πάρα πολύ σοβαρά, βεβαίως, αλλά και μια διαδικασία που θα δημιουργήσει αίσθηση ασφάλειας στον χώρο του αθλητισμού. Εδώ λοιπόν έχουμε μία σειρά μέτρα και βέβαια και οι ομοσπονδίες, διότι οι ομοσπονδίες είναι αυτές οι οποίες ετοιμάζουν τις εθνικές ομάδες, βέβαια ματαιώθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες, θα γίνουν του χρόνου, αλλά δεν πάβει να είναι μία πολύ σοβαρή ανάγκη της πολιτείας να στηρίξει και αυτά τα παιδιά. Ζούλιο, από τότε που εγώ πήρα την εντολή να πάω στην Ευρωβουλή, όπως ξέρεις, παραιτήθηκα από τον Απόλλωνα Σμύρνης, που είχα την ευθύνη των Ακαδημιών. Όμως η μεγάλη μου αγάπη παραμένει το ποδόσφαιρο και η μεγάλη μου αγάπη είναι η ομάδα που ξεκίνησα. Είναι μια μικρή ομάδα, μεγάλη για μένα, που είναι ο Atlas Αθηνών, η Log Live, είναι στις μικρές κατηγορίες της Αθήνας και δουλεύουμε τις υποδομές. Κοίταξε να δεις ένα βασικό πρόβλημα που έχει η ομάδα και εντάξει θα δούμε τώρα πώς το λύσουμε. Φαντάζομαι και άλλες ομάδες. Από τη στιγμή που τα παιδιά δεν αθλούνται, δεν πηγαίνουν δηλαδή στη λέσχη, έχουμε και επειδή και οι γονείς αρχίζουν και είναι πάρα πολύ ζωρισμένοι οικονομικά λόγω του σωματείου, ζει από τις μικρές συνδρομές των παιδιών που συντηρούν τη λέσχη, το ρεύμα, το ίντερνετ, τα μεταφορικά τους, εμφανίσεις τους. Εγώ σου λέω χωρίς αγωνιστική κίνηση. Χωρίς την αγωνιστική κίνηση και τις προπονήσεις, η ομάδα σήμερα ήδη χρεώνει. Μπαίνει μέσα. Εντάξει, τι θα γίνει με τη στήριξη των σωματείων, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο που εγώ έχω τον κάλο μου, αλλά στο σύλλογο που είναι στην Υπασία, στο σύλλογο που είναι στην Ιφασκία, στο σύλλογο που είναι στο Στίβο, σε οποιαδήποτε άλλο άθλημα,
μικρό ή μεγάλο σύλλογο. Από τον Εθνικό ή τον Πανελλήνιο μέχρι τον σύλλογο στη γειτονιά που είναι στο Χαλάνδρι, που κάνει σύμβο. Ή τον Ιερέα που είναι στο Χαλάνδρι, που κάνει πόλο. Ναι, έτσι είναι. Εμείς έχουμε προβλέψει μια σειρά μέτρων, θα τα ανακοινώσουμε. Νομίζω θα καλύψουμε απολύτως τις ανάγκες αυτές. Εκφράζω μεγάλη αμφιβολία αν η σημερινή κυβέρνηση μπορεί να λάβει τέτοια μέτρα, διότι βλέπω ότι είχαν ιδιαίτερη ζέση στο να ξεκινήσουν ό,τι είναι επαγγελματικό και ό,τι έχει εμπορικό ενδιαφέρον. Και πολύ σε δεύτερο πλάνο άφησαν τα ερασιτεχνικά σωματεία. Και είναι γεγονός ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι σε πολλά ερασιτεχνικά σωματεία υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι που βάζαν και το χέρι στην τσέπη, τσοντάρανε και αυτοί, βάζανε και οι γονείς στις συνδρομές και έτσι τα σωματεία μπορούσαν να λειτουργούν. Με την οικονομική κρίση που θα έχουμε και ήδη έχουμε και τόσους επαγγελματίες που έμειναν με κλειστές τις επιχειρήσεις τους, τις βιοτεχνίες, οι γονείς που έμειναν άνεργοι και όλα αυτά που είδαμε, δεν είναι η οικονομική κατάσταση. Ξέρεις γιατί το λέω τώρα. Μιλάω και ελεύθερα μαζί σου πάντα. Να σου πω γιατί. Γιατί ένα καλό σωματείο, μιλάω για ένα μικρό σωματείο, ένα όμως καλό σωματείο, που παίζει με την ποιότητα, τις προδιαγραφές, την ασφάλεια, πριν τον κορονοϊό και έτσι. Πρέπει να έχει έναν επαγγελματία ανατμήμα, προπονητή. Έναν φυσιοθεραπευτή, ειδικό του ή συνεργασία, άνθρωπος. Έναν φροντιστή. Μια γραμματιακή υποστήριξη. Αυτοί οι τέσσερις, απλά λέω το, για ένα τμήμα, δεν λέω για το εφηβικό, το παιδικό, το παιδικό, βάλτε τώρα. Αυτή είναι μια σειρά ανθρώπων που ζουν από το ερασιτεχνικό σωματείο, που ζει από τις συνδρομές και ενδεχομένως βεβαίως τσοντάρει και ο, κάποιοι που έχουν κάτι παραπάνω, βάζουν το κατοστάρικο, οι άλλοι βάζουν από 10 ευρώ και τα φέρουν βόλτα και ζουν. Όταν δεν έχω λοιπόν χρήμα, δεν είναι ότι το σωματείο κλείνει, το σωματείο κλείνει, δεν θα κλείσει. Λες και θα πάει ο Κώστας και ο Γιούλιο, θα πούνε άντε 100 από εμάς και 100 από σήμερα, έχουμε τη λέξη. Πώς θα ζήσει ο προπονητής, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που δουλεύουν επαγγελματικά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Είναι η ζωή τους. Ζουν από αυτό, τα σπίτια τους. Αυτοί είναι έξω από το κάδρο εντελώς. Έξω. Δεν υπάρχουν. Είναι... Είπαμε για τους αόρατους καλλιτέχνες, αλλά είναι καιρός να πούμε για τους αόρατους προπονητές, γυμναστές, όλοι αυτοί το... που είναι στον χώρο του αθλητισμού. Με την ευρία έννοια του. Αόρατοι. Δεν υπάρχουν. Πρέπει να ξέρεις ότι είναι. Συγγνώμη, να το πω για αυτό θέλω. Ένας προπονητής. Τους αγαπώ ιδιαίτερα γιατί έχω ζήσει μαζί τους και η οικογένεια μου έχει πάει. Ζήσαμε δηλαδή τον πατέρα μου από αυτή τη δουλειά. Δεν κάνει και μια άλλη δουλειά. Είναι προπονητής. Δηλαδή δεν είναι προπονητής. Θέλω για τους πτυχιούχους. Και είναι και γκαρσόνι, είναι και ταξιτζής. Είναι πιο λίγες περιπτώσεις. Σήμερα ζουν έτσι. Πώς θα ζήσουν αυτοί άνθρωποι, πού υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν βέβαια και εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής στα σχολεία που υπάρχουν, ταυτόχρονα. Βέβαια. Κάνουν και είναι και οι προπονητές. Αλλά αυτοί σήμερα σε ένα μέρος τους έχουν μπει στο 800 που λέμε στο βοήθημα. Άλλοι είναι στο Ταμείο Ανεργίας πλέον. Έκαναν διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας, τα σωματεία τους. Και το θέμα είναι ότι ακόμα και όταν σφυρίξουμε το εναρκτήριο λάκτισμα, δεν πρόκειται τα σωματεία να έχουν πάλι τον ίδιο αριθμό παιδιών. Θα χρειαστεί ένα διάστημα για να ξεκινήσει και πάλι να μαζέψουν τα παιδιά τους, οι ακαδημίες. Γιατί σου είπα πριν ότι υπάρχει το θέμα της ασφάλειας. Επομένως πρέπει να βοηθηθούν τα σωματεία. Πρέπει να επιδοτηθεί η εργασία στον τομέα του αθλητισμού. Η νόμιμη εργασία εννοώ και όχι η μαύρη εργασία. Και σε αυτό είμαστε καθαροί. Πρέπει να πείσουμε τα σωματεία, τα μικρά σωματεία, τα καλά σωματεία που έχουν ψυχή μέσα, να μπουν στη διαδικασία της νομότητας, να έχουν βιβλία για να μπορούν να διεκδικούν και να μπορούμε και εμείς να τους στηρίζουμε. Να έχουν βιβλία, να έχουν κάποιες συμβάσεις, να είναι ορατοί οι άνθρωποι. Μην είναι από κάτω όλο αυτό το πράγμα. Αυτό έχετε μπούμερα. Και γι' αυτό να ξέρεις την περίοδο που είχαμε την διακυβέρνηση και στον αθλητισμό, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό και δεν αναγνωρίζαμε σωματεία που δεν μας έφερναν συμβάσεις νόμιμες με τους προπονητές. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα με την υγειονομική κρίση, μπορώ να σου πω ότι χάρη σε αυτή την τακτική που ακολουθήσαμε, σώθηκαν.
διότι είναι και πάρα πολλοί οι οποίοι δεν βρισκόντουσαν σε κατάσταση νόμιμης εργασιακής σχέσης, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ενταχθούν και σήμερα κυριολεκτικά φυτοζωούν, δεν έχουν να φάνε, αυτοί και οι οικογένειές τους. Όμως δεν είναι μόνο οι προπονητές, Κώστα μου, στον αθλητισμό δραστηριοποιούνται ή έχουν έμεση ή άμεση σχέση πάνω από 140 επαγγέλματα και κλάδι, να ξέρεις. Βέβαια. Αυτή από τη γραμματεία μέχρι όπου θες να πας. Πάρα πολλοί κόσμος συνδέεται. Δεν είναι ο υπάλληλος μόνο. Δεν είναι ο φροντιστής ή όποιος είναι με τα παιδάκια. Είναι ο επισητισμός. Είναι η μετακίνηση, οι μεταφορές. Είναι η διαμονή όταν έχεις αγώνες που μένουν σε ξενοδοχεία. Είναι το εμπόριο, το λιανικό εμπόριο σε σχέση με τα αθλητικά είδη. Είναι ο υγειονομικός κόσμος που είχε απασχόληση στον αθλητισμό. Είναι πάρα πολλοί τομείς που δεν μπορώ βέβαια όλους να τους αναφέρω αυτή τη στιγμή. Διότι ο αθλητισμός είναι μια πολύ σοβαρή και οικονομική δραστηριότητα και κοινωνική. Και βεβαίως γι' αυτό το λόγο επλήγει ιδιαίτερα με την κρίση. Πριν κλείσουμε, γιατί θα κάνουμε κουβέντα και μπορούμε να κάνουμε και μαζί, γιατί έχουμε. Αν δεν θα είμαστε μαζί, τελειώνω. Μακάρι. Ελπίζω να γίνει αυτή η εκπομπή. Να είναι και ο Μπουρνούς, να είναι και άλλοι σύντροφοι δηλαδή που είναι στην ομάδα αυτή. Έχουμε δυνατότητα να γίνει μια συζήτηση και εγώ κάνω και μια πρόταση να ζητήσω από τον Λευτέρη και από τον Σβέρκο αν μας δώσει το OK να κάνουμε μια εκπομπή έξτρα για τον αθλητισμό και να την ανεβάσουμε και στο Facebook, να είναι και τα σωματεία μέσα, να ακουστεί αυτή η πρόταση, δηλαδή να γίνει μια. Για να κάνουμε και ένα update, αν έχει μια ιδέα, ένα σωματείο, μια ομοσπονδία, να το δούμε κιόλας. Νομίζω δεν έχει αντίρρηση. Μου ήρθε ένα έντυπο στα χέρια μου, αυτό το έντυπο ιατρικού ιστορικού. Ναι. Μου το είπαν δηλαδή. Τι είναι αυτό, τι ιστορικό. Είναι ένα έντυπο το οποίο το Υφυπουργείο Αθλητισμού έχει στείλει στις ομοσπονδίες για να φτάσει και στα αθλητικά σωματεία. Όπου για να μπει κάποιος αθλητής μέσα σε γήπεδο να προπονηθεί, σε παρένθεση τώρα ανοίγω σε ανοιχτό γήπεδο, διότι ακόμα τα κλειστά γυμναστήρια δεν έχουν μπει σε λειτουργία, κλείνω λοιπόν την παρένθεση, πρέπει κάποιοι να συλλέξουν κάποια ιατρικά δεδομένα και ένα ιατρικό ιστορικό από τους αθλητές. Και εδώ βέβαια γύρεται ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, κατά πόσο η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει δώσει την έγκριση για αυτό το πράγμα, ποιος θα μαζεύει αυτά τα στοιχεία, ποιος θα τα φυλάει, ποιος τι μέτρα θα υπάρχουν για να μην γίνει διακίνηση και άλλου είδους εκμετάλλευση. Δεν κατάλαβα. Διότι δεν κατάλαβα. Αυτό αφορά στους πολίτες οι οποίοι είναι εκτός σωματείων, γιατί στα σωματεία έχουμε τα δελτία υγείας. Όχι. Όχι, αφορά καταρχήν τους αθλητές των σωματείων προκειμένου να μπουν στον αγωνιστικό χώρο να κάνουν προπόνηση. Οι ελεύθερα αθλούμενοι δεν μπορούν ακόμα. Κάθε μέρα θα έχει ένα δελτίο και θα λέει πήρα στο γιατρό, μπαίνω μέσα. Κάθε αθλητής θα πρέπει να συμπληρώσει αυτό το έντυπο, το οποίο ενέχει και τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης για κάποια θέματα ιατρικού χαρακτήρα. Ό,τι έχει υποβληθεί σε τεστ ή δεν έχει υποβληθεί σε τεστ για τον κορονοϊό, αν έχει νοσήσει ή δεν έχει νοσήσει κάποιος στην οικογένεια, αν καπνίζει ή δεν καπνίζει, μιλάμε για στοιχεία, Κώστα μου. Κάτσε, δεν το καταλάβω τελειότερα αυτό. Ποιος το πιστοποιεί αυτό? Το πιστοποιεί ο ίδιος για τον εαυτό του, κάνω υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 περίπου, σας λέω ότι εγώ δεν έχω κορονοϊό, είμαι καλό παιδί, τρώω το φαΐ μου και δεν καπνίζω. Ή θα είναι ένα δελτίο το οποίο πάω σε ένα ιατρικό κέντρο, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, κάνω γενικές εξετάσεις και λέω έξτρα. Είναι αυτό, το πιστοποιεί, σας το δείχνω. Αν είμαι. Θέλω να καταλάβω δηλαδή πώς θα λειτουργεί. Και θα είναι κάθε μέρα ή θα είναι άπαξ. Και αν είμαι καλά σήμερα, ποιος μου εγγυάται ότι μεθαύριο θα είμαι καλά? Ήδη έχεις βάλει τα ερωτήματα που απασχολούν και εμάς. Βεβαίως το έντυπο έχει θέση υπογραφής υπουργού. Συγγνώμη, γιατρού εννοώ. Γιατρού. Του γιατρού του συλλόγου. Ναι, μπορεί να υπογράψει λοιπόν ένας γιατρός και ο ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει αν έχει υποβληθεί ή δεν έχει υποβληθεί σε τεστ. Και ξεκινάει προπονήσεις. Και μπορεί σε δύο μέρες
να κολλήσει. Ή μπορεί να μην έχει υποβληθεί σε τεστ, να το υπογράψει ο γιατρός, αλλά να είναι ασυμπτωματικός φορέας και να κολλήσει τους υπόλοιπους και να νοσήσει ένας άλλος μέσα στην ομάδα. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία είναι λίγο έολα αυτή τη στιγμή, αλλά ιδιαίτερα θέλω να θίξω το ζήτημα ότι εδώ υπάρχει και μια καταπάτηση του γενικού κανονισμού, που είναι ευρωπαϊκή οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα. Διότι δεν μπορεί ένας ιδιώτης, ο πρόεδρος ενός σωματείου, ο προπονητής, ποιος θα συλλέγει αυτά τα στοιχεία από τους αθλητές, ποιος θα έχει αυτά τα έντυπα. Κάτσε, να σου πω όμως, μα εγώ όταν και κότσι, και όταν ήμουν προπονητής στην ΑΕΚ Χαλανδρίου, είχα πρόσβαση στα ιατρικά δελτία, έτσι κι αλλιώς. Πώς θα έδινα άδεια στο εθνικό να παίξει, αν δεν είχα τα ιατρικά δελτία. Τους πήγαινα λοιπόν, έκαναν όλα τα παιδιά τους εξετάσεις τους, είχα τα δελτία. Αυτό γιατί είναι πρόσβαση, αφού είναι αθλητής του σωματείου. Γιατί βάζεις θέμα προσωπικών. Οι αθλητές έχουν τα δελτία τους και με βάση και το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για την κάρτα υγείας αθλητών, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλονται κάθε χρόνο και σε καρδιογράφημα. Βέβαια. Με το νόμο λοιπόν που υπάρχει σήμερα, είναι άλλο πράγμα το δελτίο αθλητικής ιδιότητας, αυτό στο οποίο αναφέρεσαι, και είναι άλλο πράγμα η κάρτα υγείας αθλητή, το οποίο είναι ένα προσωπικό έντυπο, το οποίο πλέον δεν το έχουν τα σωματεία στην κυριότητά τους. Α. Είναι όπως έχει το βιβλιάριο του ΙΚΑ, το παλιό, στην ασφάλισή σου, το οποίο είναι προσωπικό έντυπο. Δεν μπορεί να αφορά κανέναν άλλον. Για να ξεκινήσεις βέβαια προπονήσεις και να πάρεις μέρος σε αγώνες, πρέπει να έχεις περάσει τον καρδιολογικό έλεγχο, να έχεις στην κάρτα υγείας την υπογραφή του γιατρού για να ξεκινάς. Εδώ μιλάμε για ένα άλλο έντυπο, το οποίο σου ζητάει πληροφορίες που έχουν να κάνουν με συνήθειες, με τρόπο ζωής, με τα συγγενικά σου πρόσωπα. Και εδώ αμφιβάλλω πολύ εάν το Υφυπουργείο Αθλητισμού έχει εξασφαλίσει την γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ευχαριστώ. Ωραία. Γιώργη, θα τα πούμε μια άλλη εβδομάδα. Θα το κοιτάξω, αν το θέλετε να την κάνω, θα ζητήσω από τον Νίκο να την κάνουμε αυτή την εκπομπή στο κόκκινο. Θα συνεχιστεί άλλωστε, απλώς εγώ δεν θα είμαι, και από τη Δευτέρα και μετά. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ κιόλα. Δηλαδή, μ' αρέσει να συντηρήσω μια τέτοια κουβέντα παρουσιάζοντας το πρόγραμμα το αθλητικό μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζω να το θέλετε κι εσείς. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα μου, ευχαριστώ. Και να ξέρεις, ο αθλητικός κόσμος το περιμένει πάρα πολύ αυτό και από εμάς να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα και περιμένει και από το κόκκινο να προβάλλει λίγο τον αθλητισμό παραπάνω και τις θέσεις αυτές. Ναι, γιατί υπάρχει ένα άλλο που το προβάλλει. Το κόκκινο. Άντε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια. Ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Μας το στείλε ο Τρούμαν απ' την Αμερική. Το φάρμακο που λέμε DDT. Το DDT. Το DDT. Είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Σκοτώνει τους κορέους, ψήλους και αρουραίους. Το φάρμακο που λέμε DDT. Το DDT. Το DDT είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Το DDT, το DDT είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Μας το στείλε ο μεγάλος απ' την Αμερική. Το φάρμακο που λέμε DDT. Το DDT. Το DDT. Είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Το βάζουμε στην τρόπα και κάνει ψ. Το φάρμακο που λέμε DDT. Το DDT. Το
ΟΤΙΤΙΤΙ. Είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Βάζουμε στην τρόμα και κάνεις το φάρμακο που λέμε διδιδι, το διδιδι, το διδιδι. Είναι ένα φάρμακο καπιταλιστικό.